και πρόεδρος της Upstream. Καλημέρα κύριε Βερέμη. Καλημέρα. Για να αλλάξω λίγο το κλίμα του καβγά που είχατε πριν, το Δημήτρη τον είχα στο σχολικό μου όταν ήμουν μικρός. Ήταν ψηλός, είχε αφέλειες και ήταν άγριος. Δεν παραμένω, έχει αλλάξει και κάτι, μόνο ψηλός. Οι αφέλειες έχουν αλλάξει. Από αυτά στο ψηλός έχω παραμείνει νομίζω. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα, ναι, ναι. Τώρα εσείς έχετε ξεκινήσει μια, εδώ και καιρό μια προσπάθεια στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων στη χώρα μας. Και σωστά, δεν ξέρω πόσο πίσω ή πόσο μπροστά είμαστε σε σχέση με τις άλλες χώρες. Είμαστε σίγουρα πίσω σε σχέση με τις άλλες χώρες. Απλώς έχουν γίνει πολύ μεγάλα άλματα τα τελευταία 10 χρόνια. Δηλαδή, πριν 10 χρόνια σχεδόν αυτό το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων δεν υπήρχε. Και σήμερα είναι ένα οικοσύστημα που έχει μια αξία σε κεφαλαιοποίηση 4 δις. Και έχουμε πλέον πολλές εταιρείες που έχουν στήσει εδώ πέρα τα κέντρα έρευνας και τεχνολογίας τους, αλλά εξάγουν σε όλο τον κόσμο και θα έλεγα κυρίως στην Αμερική. Απασχολούν πάνω από 5.000 ανθρώπους και αν συνεχίσουμε έτσι θα είναι σίγουρα ένα μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ μας τα επόμενα 10 χρόνια, όπως όλες οι άλλες δυτικές χώρες του κόσμου. Αυτό που λέμε νεοφυείς επιχειρήσεις, αυτό που χρειάζονται ποιο είναι, δηλαδή το πρώτο σκαλί για να ανέβουν και να προχωρήσουν. Είναι τα χρήματα, είναι τα κονδύλια, είναι η στήριξη, είναι η διαφήμιση. Το πιο σημαντικό πράγμα που χρειάζονται είναι η νοοτροπία και οι καλοί άνθρωποι. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν υπήρχε η κουλτούρα ότι ξεκινάω μια εταιρεία τεχνολογίας που βασίζεται στη γνώση και προσπαθώ να κατακτήσω διεθνείς αγορές με το προϊόν που θα βγάλω, αλλά έχει δημιουργηθεί μια γενιά ανθρώπων πρόσφατα που το έχουν επιχειρήσει. Αυτό πρέπει να διαδοθεί γιατί είναι μια νοοτροπία. Από εκεί και πέρα μετά χρειάζονται καταρτισμένους ανθρώπους που δόξα τω Θεώ στην Ελλάδα ακόμα έχουμε αρκετούς παρόλο το brain drain, και τελικά αν αυτά τα δύο συμβούν υπάρχει φυσικά η ανάγκη της χρηματοδότησης που δεν είναι πια σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε πλέον τα Equifunds, τα οποία είναι funds ιδιωτικά, τα οποία υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυβέρνηση και επενδύουν ορθολογικά σε τέτοιες εταιρείες. Και αυτά τα funds έχουν ένα μέγεθος, τάξη μεγέθους 300 εκατομμυρίων. Και αυτά είναι περισσότερα... δεν είναι απαραίτητα, δηλαδή δεν τα ψάχνεις από την Ελλάδα απαραίτητα. Δηλαδή μπορεί να έχεις εδώ τη βάση ως μια νεοφυής επιχείρηση και να έχεις χρηματοδότηση παντού στο εξωτερικό, δεν είναι? Φυσικά. Αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι ότι ξεκινάνε με μια χρηματοδότηση από τα funds τα ελληνικά, σαν πρώτο βήμα. Και αν πάνε καλά, σχεδόν αμέσως μετά, ένα χρόνο μετά, βρίσκουν χρηματοδότηση από venture capital, από επενδυτές όπου οπουδήποτε στον κόσμο, αλλά τυχαίνει κυρίως να είναι από την Αμερική και την Αγγλία αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δηλαδή, άμα έχουμε κάποια ιδέα σε εσάς, ερχόμαστε? Γιατί αν έχουμε διάφορες ιδέες εδώ με τον Δημήτρη. Εντάξει, αν την διαφορήσετε ένα business plan και είναι έτσι ξεκάθαρη, φυσικά έρχεστε σε εμάς. Ναι. Τώρα, το στο ξεκάθαρο έχουμε πρόβλημα εμείς ακόμα. Θα δούμε να το ξεκαθαρίσουμε. Στο business plan δεν έχετε προλάβει ακόμα. Ναι. Το Innovative Greeks πάντως τι είναι? Είναι η προσπάθειά μας να ενώσουμε όλους αυτούς τους απίστευτους Έλληνες που έχουμε ανά τον κόσμο, ώστε να βοηθήσουν. Μάλιστα. Και σε αυτό το συνέδριο θα συμμετέχουν ήδη 8.500 άνθρωποι, σκεφτείτε. Η πλειοψηφία είναι από το εξωτερικό. Και είναι επιχειρηματίες της τεχνολογίας, ερευνητές και πάρα πολλά άλλα πρόσωπα. Και έχουμε ανάμεσά τους μερικά πολύ μεγάλα ονόματα, όπως την κυρία Σταυρίδου Κόλμαν, που σκεφτείτε ότι έτρεχε, είναι Ελληνίδα, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη και έτρεχε την DARPA. Η DARPA είναι σαν αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, σαν το Homeland. Είναι ο οργανισμός στην Αμερική που φτιάχνει όλη την τεχνολογία της άμυνας της Αμερικής. Και ήταν αυτή η γυναίκα υπεύθυνη για 5 χρόνια. Έχουμε τον Μιχάλη Κράτσιο, ο οποίος ήταν ο CTO, δηλαδή ο υπεύθυνος για όλη την τεχνολογία της Αμερικανικής κυβέρνησης. Έχουμε τον Τζιμ Γιαννόπουλο, που είναι ο CEO της Paramount Pictures, που βγάζει μερικές από τις πιο γνωστές ταινίες και είναι Έλληνας. Και έχουμε και ανθρώπους που βοήθησαν να βγει το εμβόλιο του COVID, μια παρέα Ελλήνων που είναι πάρα πολύ δυνατή και σημαντική σε αυτό το χώρο, όπως τον κύριο Σκάγκο, τον κύριο Γιανκόπουλο και τον κύριο Παπαδόπουλο, που είναι ο chairman της Biogen. Μάλιστα. Όλοι αυτοί θα μιλήσουν, θα έχουν... Όλοι αυτοί θα συζητήσουν, θα μιλήσουν. Ωραία. Σε δύο Άρα μέρες, αυτό είναι αύριο και μεθαύριο, διαδικτυακά. Αυτό είναι αύριο και μεθαύριο. Μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει διαδικτυακά.
και είναι 5 με 8 αυτές τις δύο μέρες, μια σειρά από πάνελς. Συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός μας, συμμετέχουν και παράγοντες, αν θέλετε, της πολιτικής, αλλά κυρίως είναι επικεντρωμένο στην ελεύθερη αγορά, στους ανθρώπους που φτιάχνουν επιχειρήσεις. Ωραία, για κάποιον μπορεί να μπει στο www.innovativegreeks.gr, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, άντε, καλή επιτυχία. Πολύ ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Όσοι ευχαριστούμε πολύ. Έχουν τον χρόνο και τη διάθεση μπορούν να το παρακολουθούν.